Επί τον Άδη το φως.
τον θάνατον η ζωή, η Ανάσταση δια τους πεσόντας προς τον βοή. Ιστος αυτήν είναι
στον Κύριο. Άτε, Πατέρον Αντώνιε, Θεία Κορέστος στοργή του Χριστού, yeah.
υπερευλογημένη, υπάρχεις Θεότο και Παρθένε υμνούμεσαι. Δια γάρτου εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η καθάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και ημίς εζωποιηθήμε, διό ανυμνούντες βόμε. Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξωσι. Δίδαξον με τα δικαιώματα σου.
φύγει, δε γεννήθης ημίν εν γενναία και γενναίο. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι Κύριε, ελέησον.
άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθμόμεν. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισίον τον εναυτό του Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλέοντων, ποδηπόρουντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρυθμίμας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθμόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός
Εσύ η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά ανταποδώσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία το πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
βοηθός αυτών, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτών. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενεών και δεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θάνατον πατήσας. Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Κατένισα στο σταυρό
Της εκλογής τα απόλυτα
και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εθρόνουσε Κύρικα και φωστήρα τρεις μέγιστον, Αθηναίων τριδάσκαλων οικουμένης αγλάισμα, Εφροσύνος γερέρομεν, τους αγωναστημών και τους βασάνους, δια Χριστόν τους εντός σου μαρτύριο. Άγιε Πάτρε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίς ειν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Thank you.
Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, πείθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Αυτή γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγων αποδώσοντες, ίνα με τα χαράς τούτο ποιώσι και μη στενάζοντες, αλυσιτελες γαρ ημίν, προσεύχεστε περί ημών, πεποίθαμεν γαρ ότι καλήν συνείδησιν έχομεν, εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ τούτο ποιήσε ή να το αποκατασταθώ ημίν. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο
αναγαγών εκ νεκρών, τον ποιμένα των προβάτων, τον μέγαν εν αίματι διαθήκης αιωνίου, τον Κύριον ημών Ιησού, καταρτήσε ημάς εν παντί έργο αγαθό, εις το ποιήσε το θέλημα αυτού. Ποιον εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια Ιησού Χριστού. Στους αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Ειρήνησε. Κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Το καιρό εκείνο, εις ερχομένου του Ιησού, εις την ακόμην, απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες, ή έστησαν πόροθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπεν αυτοίς, πορευθέντες, επιδείξατε αυτούς της ιερεύση και γένετο εν το υπάγειν αυτούς, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι οι άθοι υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό, και αυτός ειν Σαμαρίτη. Αποκριθείς δε Ιησούς, είπεν, ουχή 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 που ουχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό
ημί ο αλλογενής ούτος. Και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου. Η πίστη σου σε σωκέ. Ευχαριστώ. Η εξωτερική εκδήλωση και η λεκτική εκφορά μια στάσεως ζωής. Ευχαριστώ και ευχαριστία λοιπόν. Ευχαριστώ σοι Κύριε, ευχαριστώ σοι συνάνθρωπε. Μεταξύ αυτών των δύο ευχαριστειών διαπλέκεται η καθημερινότητά μας, αδελφοί. Γι' αυτό και το ευχαριστώ του ενός εκ των 10 ιαθέντων λεπρών είναι το κέντρο της σημερινής κυριακάτικης μας Θείας Ευχαριστίας. Ο ευγνώμων πρώην λεπρός υπέστρεψε δοξάζων των Θεών και έπεσε επί πρόσωπον παρά τους πάδος του Ιησού ευχαριστών αυτό. Το ευχαριστώ λοιπόν ως τρόπο ζωής και η ευχαριστία ως κέντρο και ουσία της ζωής μας είναι το θέμα μας. Άλλωστε η σημερινή ημέρα το καλεί, αδελφοί μου, να ευχαριστήσομεν έτη και έτη το Κυρίο και να ομιλήσουμε για την ευχαριστία ως τρόπο ζωής. Από τους ευεργετηθέντας 10, μόνο ο ένας επέστρεψε και είπε με ευγνώμονα διάθεση ευχαριστώ στον ιατρό, στον ευεργέτη, στον Κύριο. Οι άλλοι ξεχάστηκαν, ξέχασαν, δεν κήρυξαν το έλεος, έκρυψαν την ευεργεσία. Προπάντως όμως δεν σκέφτηκαν να πούν ένα ευχαριστώ. Την πράξη και τη λέξη εκείνη που ανοίγει και τις πλέον κλειδωμένες καρδιές, που σπάζει πέτρινα προτυχίσματα, που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο τον οποίον ζωοπλαστήσεως ο Θεός έκαμε σκεύος ευχαριστίας. Της ευεργεσίας ο πλούτος είναι θεϊκόν διδίωμα, της ευχαριστίας η πράξη όμως είναι ανθρώπινη υποχρέωση, είναι η ανθρώπινη ζωή. Καθώς ζωή για τον κάθε ένα άνθρωπο, για τον κάθε ένα από μας, είναι ένα σύνολο γεγονότων με αλληλεπίδραση που αφορούν εμένα και τον εκάστοτε πλησίο μου. Δηλαδή, σύνολο κινήσεων, πράξεων, αναγκών, λόγων, έργων, συναναστροφών, συμμετοχών, αλληλέγγυων πράξεων, ανταλλαγών, εξυπηρετήσεων, αλληλοβοηθείας, προσφοράς και αντιπροσφοράς, αλληλεξαρτήσεων και ευχαριστειών. Γι' αυτό και η πραγματική ευχαριστία πηγάζει από την πραγματική μόνο πίστη.
την επίγνωση της αληθείας, την αγάπη, την ευθύνη, την οφειλή της αγάπης, την αλληλεγγύη, την υποχρέωση, το φιλότιμο, τη Θεία Λατρεία, η οποία κατά βάση είναι ευχαριστία, η Θεία Ευχαριστία του Θεού. Ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστία. Το πρώτο η έκφραση, οι λέξεις, και το δεύτερο η πράξη, η στάση της ζωής. Ο νουνεχής και συνετός άνθρωπος γνωρίζει το δρόμο και τον αγώνα της ζωής και γι' αυτό ευχαριστεί. Είναι ευχαριστημένος, είναι ικανοποιημένος, είναι πλήρης, είναι αυτοεκτιμόμενος. Ευχαριστεί για το δώρο της ζωής κυρίως και πρωτίστως. Ευχαριστεί για την ευλογία ότι είναι άνθρωπος. Ευχαριστεί για τη δωρεά ότι ζει. Ευχαριστεί για τις ευκαιρίες της ζωής. Ευχαριστεί για την επίγνωση της πίστεως, αλλά κυρίως πιστώσων, ευχαριστεί δια το περισσόν της ζωής. Δηλαδή, ευχαριστεί κατά πάντα και δια πάντα για το ότι με το Άγιο Βάπτισμα ενδύθηκε το Χριστό, εισήλθε στον δρόμο της πίστεως, έλαβε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και απολαμβάνει όταν θέλει και όταν θελήσει την εν Αγίω Πνεύματι εκκλησιαστική ζωή, αυτό το περισσόν της ζωής που μας χάρισε ο Χριστός. Διότι η ζωή μας, αδελφοί μου, υφαίνεται καθημερινά στον αργαλιό της πίστεως, με στιμόνικα σταθερό τις ευλογίες, τα χαρίσματα και τις χαρές που δίνει ο Θεός, και με υφάδη τις καιρικές δοκιμασίες, τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τις αστοχίες, τις αμαρτίες, τις αποτυχίες. Και ενώ έχουμε την αέναη και συνεχή αυτή ύφανση, η προσευχή και η Θεία Λατρεία είναι τα ευλογημένα και ευχάριστα διαλύματά μας, κατά τα οποία ευχαριστούμε τον Θεό, τον δοξολογούμε, τον υμνούμε και τον προσκυνούμε. Εάν ο άνθρωπος κατά τον αρχαίο τραγωδό ου συνέχθην, αλλά συμφιλήν έφην, δηλαδή γεννήθηκε όχι για να μισεί και να διαχωρίζεται, αλλά για να αγαπά και να συνεργάζεται, τότε γίνεται κατανοητό, αλλά και εκ της πείρας του καθενός μας, ότι η ζωή είναι μια συνεχή συνεργασία. Η συνεργασία είναι φιλία ή τη αγαπητική διάθεση που προϋποθέτει την αποδοχή του άλλου, το να τον ακούεις τον άλλον, να τον προσέχεις, να ευχαριστείς, να βιώνεις την υποχρέωση της αλληλοβοηθείας. Αλλά όμως εάν δεν έμαθες, δεν ξέβρεις ή δεν θέλεις να ευχαριστείς τον Θεό που σε έπλασε, που σε ζωογονεί, που σε συντηρεί, που σε ευλογεί, που σε αγιάζει, που ήλθε και έγινε άνθρωπος για σένα, για να σε σώσει, τότε πώς να ευχαριστήσεις τον συνάνθρωπο? Ο άνθρωπος που δεν βρήκε τον Θεό, που δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος και συνεπώς δεν μπορεί να πει ευχαριστώ. Το ευχαριστώ ως τρόπος ζωής και υπάρξεως πηγάζει από τη σχέση με τον Θεό. Η καταγωγή του ανθρώπου εκ του Θεού κάνει τον άνθρωπο ευχαριστίας δοχείων και εσπλαγνίας ταμείων. Ο άνθρωπος που δεν λέγει ευχαριστώ βρίσκεται πάντα στην άρνηση. Τίποτα δεν είναι για αυτόν καλό. Τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα δεν τον ικανοποιεί. Κανείς δεν κάνει κάτι που να είναι σωστό. Απομειώνει τον ένα, αποδυναμώνει όλους, μηδενίζει κάθε προσπάθεια, σβήνει κάθε φιλότιμο, μουτζουρώνει κάθε καλή διάθεση. Δεν βλέπει τίποτα καλό και ασφαλώς δεν αναγνωρίζει τίποτα καλύτερο από τον εαυτό του, τις δυνατότητές του και την πρακτική του. Όντως, αδερφοί μου, ταλέπορος άνθρωπος. Ταλέποροι άνθρωποι όταν είμαστε έτσι. Άνθρωποι μένα, αλλά όχι παιδιά του ελεήμονος και φιλανθρώπου Θεού, αλλά παιδιά της φιλαυτίας, της ιδιοτέλειας, της ισχυρογνωμοσύνης, που πάντα μας δίνει το δίκιο. Με ένα λόγο, αδερφοί μου, γνήσια παιδιά του Αδάμ και της Εύας, ή την παιδιά της δικαιολογίας και όχι της επιγνώσεως, της ταπεινοφροσύνης και της μετανοίας. Ο πρώτος άνθρωπος χωικός, όπως και εμείς, παρεύει την εντολή. Απέτυχε, αστόχησε. Ο φιλάνθρωπος όμως Θεός του έδωσε ευκαιρία να συνέλθει, να πει ήμαρτον και ευχαριστώσει Κύριε για την ευκαιρία. Όμως, όπως ο παράνομος Ιούδας, ου και βουλήθη συνιένε, αλλά έσπευσε στις δικαιολογίες, τη ρυψευθυνία,
την ανευθυνότητα, την πονηρία. Ενώ ο νέος Αδάμ, ο Κύριος εξ ουρανού, ο Χριστός, όταν ήλθε για να σώσει τον κόσμο και για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, είπε στον ουράνιο Πατέρα επαγγελημένος, «Πάτερ, ευχαριστώσι». Ευχαριστή σας έπραξε την πράξη της αγάπης, αυτό που μας παρέδωσε, τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, ευχαριστή σας διαμήρασε τον άρτο στους μαθητές. Έλαβε το ποτήριο ευχαριστή σας και ευχαριστή σας είπε, «Λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες». Γι' αυτό οι πράξεις του αυτή, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, ευχαριστία και είναι, αλλά και ονομάστη. Διότι δια της ευχαριστίας προς τον Πατέρα ο Χριστός, ο νέος Αδάμ ανήρεσε την αχαριστία του αδαμιαίου γένους. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και ο Θεός ελεήμων ευεργέτησε παντοδαπώ στο γένος των ανθρώπων, αφού εξύψωσε το ανθρώπινο με την ενανθρώπισή του και μας έμαθε το δρόμο της ευχαριστίας. Καθότι ευχαριστώ ξεύρει να λέει μόνο ο όντως ταπεινός, εκείνος που ταπείνωσε αυτόν έως θανάτου. Ευχαριστώ ξεύρει να λέγει μόνο ο ευγνώμων, ο φιλότιμος, ο υπόχρεος. Αυτός που σέβεται τον εαυτό του και αναγνωρίζει τον έτερο και βεβαίως σέβεται την ελευθερία του άλλου. Αυτός λοιπόν ο Υιός του Θεού μας έμαθε δια της Εκκλησίας να ευχαριστούμε, λειτουργικός και λατρευτικός. Να ευχαριστούμε τον Θεό δια την μεγάλη του δόξα. Ιδού μερικές ευχαριστίες και ευχαριεστηριακές φράσεις λειτουργικές που θα ακούσουμε στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας. Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο οποίος εκ του μειόντος εις το είναι παρήγαγε στα σύμπαντα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ Κύριε. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας. Ευχαριστούμε Συ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι κατηξίω σας ημάς των επουρανίων σου μυστηρίων. Δίδαξον ημάς ευχαριστήν Συ αξίως υπέρ των ευεργεσιών σου, όν επίησας και ποιείς με θυμών. Οι ευεργεσίες του Θεού για τον πιστό αρχίζουν από το Άγιο Βάπτισμά Του, όπου βαπτιζόμεθα είναι τον θάνατον με τεκείνο αποθάνομεν και συναναστηθόμεν με την Ανάστασή Του. Χριόμεθα με το Άγιο Χρίσμα, το Χρίσμα των Βασιλικών, και έτσι γινόμεθα συγκοινωνή κατά χάρη στη θέωση του στη θέωση. Και τρώγοντας το ιερότατον άρτο το σώμα του και πίνοντας το θειότατο ποτήριο το Άγιο Αίμα του, σιτούμεθα και μετέχουμε του Αγίου Σώματος και του Αίματός του, ώστε το μεν βάπτισμα γέννησης και αναγέννησης είναι τελικά, το δε Άγιο Χρίσμα μας δίνει την ενέργεια και την κίνηση την εν Χριστώ της πίστεως, ο δε της ζωής άρτος και το ποτήριο της ευχαριστίας είναι πραγματικό και αληθινό, αιώνιο φαγητό και ποτό, μας λέγει ο Νικόλαος ο Καβάσιλας. Έτσι, όπως όταν τρώγει και πίνει ο άνθρωπος, είναι ευχαριστημένος και ευχαριστεί αυτούς που προσφέρουν ή ετοίμασαν το τραπέζι, τι ουτοτρόπος και ότι πίστεως άνθρωπος τρώγον το σώμα και πίνουν το αίμα του Θεανθρώπου εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων, ευχαριστεί το Θεό κατά πάντα και δια πάντα. Ούτω κατά τη Θεία Λειτουργία μετευχαριστίας λαμβάνουμε τα δώρα του Θεού στη ζωή μας, δηλαδή τα βασικά και στοιχειώδη είδη της διαβιώσεώς μας, το ψωμί και το κρασί, και συναυτής το νερό, τη φωτιά, το έλαιον, το μελισσοκέρι, το φως, το θυμίαμα, τον ευώδη καπνό, τη λαλιά μας, τις λέξεις, τους θόγκους, την ψαλμωδία, την ευπρέπεια, την τέχνη, τη ζωή μας ολόκληρη, πάσαν την ζωή ημών, και τα παρακαταθέτουμε Χριστό το Θεό ημών, όλα εν ευχαριστία και όλα ως ευχαριστία, ως τη Θεία Ευχαριστία. Και Εκείνος έρχεται και μας αντιπροσφέρει σε μας τον εαυτό Του, τον Υιό Του, και το Πνεύμα το Άγιο Του μας χαρίζει, ώστε τέκνα Θεού γενέστε. Διόλων των λειτουργικών πράξεων, αδελφοί μου, των προσφορών, των ύμνων, των τελουμένων, λέμε στο Θεό ευχαριστώ, και Εκείνος, επειδή ευχαριστούμε, μας ανοίγει την πόρτα του ελέους και Εκείνος χαρίζεται σε μας και μας χαρίζει την ευλογία. Ούτως η Θεία Ευχαριστία είναι η παρουσία του Κυρίου με θυμών.
είναι η Βασιλεία του Θεού στη γη. Ο ίδιος ο μυστικός δείπνος που διενεργείται πάλιν και πολλάκης. Η Θεία Ευχαριστία είναι θυσία, επειδή από τούτο το σώμα και το αίμα του Χριστού υπάρχει αυτό τούτο το σώμα και το αίμα του Χριστού υπάρχει στο Άγιο Θυσιαστήριο. Η Θεία Ευχαριστία είναι η πράξη της Εκκλησίας, είναι η καρδιά της Εκκλησίας. Τέλος, η Ευχαριστία είναι εκείνη δια της οποίας η Εκκλησία συνεχίζει μέσα στους αιώνας να υπάρχει σαν ο χώρος και ο τρόπος της σωτηρίας των ανθρώπων. Ευχαριστώ λέμε και με ευχαριστία αποδεχόμεθα και βιούμε το δώρο της ζωής, η οποία καθεκάστη ώρα, από την ώρα που γεννιόμαστε, είναι μια ενεξελίξη φθορά. Από την ώρα που αποκτούμε ζωή, πάσχουμε μια πνευματική ασθένεια που λέγεται ιδιοτέλεια. Και από την ώρα που αποκτούμε το ζήν, πάσχουμε ταυτόχρονα και μια σωματική ασθένεια, τη θνητότητα και τη φθαρτότητα. Έτσι ώστε η ζωή να είναι πάλι, μια πάλι συνεχώς, ένας αγώνας και ένα αγώνισμα για να παλέψουμε δια της αγάπης την αρρώστια, την πνευματική που λέγεται ιδιοτέλεια, αλλά και να παλέψουμε δια της ευχαριστίας την αρρώστια της θνητότητος, ώστε να μην μας καταλάβει η σκιά του θανάτου. Η ζωή τελικά, όταν ευχαριστούμε το Θεό για αυτήν, είναι μια προετοιμασία, αδελφοί μου, όχι για το θάνατο, όπως θέλει να μας πείσει καθημερινά η φθαρτότητα και η θνητότητα, αλλά μια προετοιμασία για την πληρότητα της ζωής, για την αιώνια ζωή, την αιωνιότητα. Μόνο ο άνθρωπος της ευχαριστίας, του ευχαριστώ, ζει ευχαριστημένος, έχει το πλήρωμα της ζωής, είναι πλήρης χάριτος και αληθείας, όπως ο πρωτομάρτης Στέφανος, και στον λιθοβολούν οι πέτρες των φωνιάδων και οι αντιξοότητες της ζωής. Γι' αυτό και μας δίδασκε ο πνευματικός μας πατέρας, ο οσίαθρος πατήρδα μας κοινός Κατρακούλης, να αναπαυθούμε πλήρως εις ό,τι παραχωρήσει ο Θεός στη ζωή μας με ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι η αυθεντικότερη έκφραση του θεοπλάστου ανθρώπου. Αλλά και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, εάν αδελφέ μου κάνεις ένα κομποσκήνι 100 κόμπους και λες Κύριε ελέησον, ένα χιλιάρι να κάνεις με το ευχαριστώ σοι Κύριε και το δόξε σοι ο Θεός. Αδελφοί μου, το ευχαριστώ και την ευχαριστία μας εκφράζει στο Θεό η Εκκλησία των πιστών, ρωτώντας λειτουργικά και ψάλλοντας, τι σοι προσενέγομεν Χριστέ, ότι όφθης επί της γης ως άνθρωπος δι' ημάς. Εκάστη ομάδα των κτισμάτων την ευχαριστία σοι προσφέρει, οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, η γη των σπήλαιων, η έρημος την φάτνη, τα ύδατα λέει σε άλλη συνάφεια τον Ιορδάνη, εκ των αγγέλων ο Γαβριήλ ο Αρχάγγελος, εκ των προφητών ο Ιωάννης ο Πρόδρομος λειτουργούν το μυστήριο. Εμείς δε οι άνθρωποι προσφέρομεν την Αγία Μητέρα Παρθένων το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η έμπρακτος και έμψυχος και πάντα παρούσα ενώπιον του Θεού ζωντανή ευχαριστία μας. Είναι η κοινή φιλοτιμία του γένους των ανθρώπων. Η Παναγία είναι η μητέρα της ζωής, η μητέρα του Θεού ημών, η μητέρα της Εκκλησίας, η μητέρα της ευχαριστίας. Η ευχαριστία μας, η ζωντανή προς το Θεό, είναι η Παναγία. Συνεπώς, η ελπίδα μας, εφόσον υπάρχει Παναγία, είναι πάντοτε αναμένη και αέναη. Ως γνωστόν, το πρόβλημα του κόσμου είναι ο θάνατος. Προς τούτο και αυτή η υστερία πολλές φορές, η ταραχή, η σύγχυση και η ταλαιπωρία της ανθρωπότητος και μάλιστα τον τελευταίο καιρό λόγω της πανδημίας και οι διαφωνίες και η φαγωμάρα για τη λύτρωση εξ αυτής της πανδημίας. Όμως το θέμα ημών των πιστών δεν είναι ο θάνατος. Αυτός νικήθηκε από το Θεάνθρωπο Κύριό μας με την Ανάστασή Του. Ούτε πρόβλημα είναι ο φόβος του θανάτου όταν πιστεύεις. Αλλά το θέμα είναι πόση έννοια έχουμε για την αιώνια ζωή και την αιωνιότητα, για την πληρότητα της ζωής. Ευχαριστώντας το Θεό για το δώρο της ζωής, για τα αγαθά της ζωής, την ευλογία, δεν πρέπει να φοβάμαι το θάνατο, αλλά να ευγνωμονώ για το περισσόν της ζωής, προσδοκών την αιώνια ζωή και την πληρότητα της ζωής. Ζωή δεν είναι όταν τα έχεις όλα με αυθονία και έχεις ό,τι θέλεις και ό,τι ζητήσεις, τόσο ώστε να γίνεσαι υπερφύαλος και να βαριέσαι. Ζωή είναι να είσαι ευχαριστημένος με ό,τι έχεις και να παλεύεις τίμια για το καλύτερο, να μην απομειώνεις τον πλησίον σου και να ευχαριστείς το Θεό. Τότε έχεις θετική διάθεση και υπερβαίνεις τις ζήλες και τους φθόνους. Τότε μπορείς να ζητάς συγγνώμη και να μετανοείς.
τότε μπορείς να χαίρεσαι με τα λίγα και τα απλά. Τότε μπορείς να επιστρέφεις ως άνθρωπος ευγνώμων, άνθρωπος της ευχαριστίας και με τα φωνής μεγάλης να δοξάζεις τον Θεόν ευχαριστών αυτό, όπως ο ευγνώμων πρώην λεπρός της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και θα τελειώσουμε με αυτό, σε κάποιους προσκυνητές για τη ζωή του στο Σινά το 1962 που είχε πάει. Η στέρηση τονώνει την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Βοηθάει πολύ, βοηθάει και στη δοξολογία του Θεού. Όταν τα έχουμε όλα άφθονα, ξεχνάμε το Θεό. Στο Σινά το νερό ήταν ελάχιστο. Από ένα βράχο έτρεχε σταγόνα σταγόνα και μάζευα 3 κιλά νερό το 24ωρο. Το λίγο αυτό νερό το εκτιμούσα πολύ και ευχαριστούσα συνέχεια το Θεό που μου το έδινε. Με αυτό έκανα όλες τις δουλειές. Έπινα, πλενόμουν, έπλαινα τα ρούχα και κρατούσα λίγο για τα πουλάκια και τα ποντικάκια που με συντρόφευαν. Ένιωθα ευγνωμοσύνη για αυτό το νερό. Αργότερα, όταν ξαναήρθα στο Άγιο Όρος, στη σκήτη των Ιβύρων, τα πράγματα άλλαξαν. Εκεί υπήρχε άφθονο νερό. Η στέρνα ξεχύλιζε. Όμως έχασα κάτι πολύ σημαντικό. Δεν αισθανόμουν την ανάγκη να ευχαριστήσω το Θεό. Στο Σινά βούρκωναν τα μάτια μου από ευγνωμοσύνη για το λίγο νερό, ενώ στη σκήτη ξεχάστηκα από την αφθονία του νερού. Λοιπόν, αδελφοί μου, κατόπιν τούτων, ευχαριστήσομεν το Κυρίο κατά πάντα και δια πάντα, διότι είναι άξιον και δίκαιον. Έτ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ηλάστη και νεματό. Yeah.
Σε Χριστώ ημών αδελφότητος των αδελφών και συλλειτουργών ημών Δημητρίου, Θωμά, Βασιλείου των Πρεσβυτέρων Ιωάννου και Δημητρίου των Διακόνων με το των οικείων αυτών Σύμπαντος του ευλογημένου Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήσου στρατού των νωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών του Ιερού Καθεδρικού Ναού τούτου και πάντων των αδελφών ημών, των εν ασθενείς κατακειμένων, εν θλίψεις ιόντων, εν φυλακές κρατουμένων, εν πολέμης και εχμαλωσίες ευρισκομένων, των μεμνημένων των πενήτων και πάντων των ενδυνές περιστάσεις και υπομονή διαβιούντων και των εντυπαρούσι πανδημία αυτοθυσιαστικός διακονούντων ιατρών νοσηλευτών ερευνητών, και παντός του υγειονομικού προσωπικού βοηθείας και προστασίας αυτών, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ράμιστα Ουγίαν τράφημε των οικείων ημών, και πάντων των ελεούντων βοηθούντων μισούντων και αγαπώντων ημάς, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων ευεργετών ακαινιστών, του Ιερού Καθεδρικού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, των υπερπίστεως και πατρίδες εγωνισαμένων και πεσόντων, πάλτη και πεσχά των πατέρων και αδελφών ημών,
τον εκ του παρόντος λιμού τεθνίξα τον αόρους αδερφών ημών, και όνε μνημονεύσαμεν τη Θεία και ιερά προθέση, ζώντων και κοιμημένων, και της διακονίας σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντα νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελεήσον. Υπέρ του Χριστίνου ημάς από πάσης θλίψε, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς φωσόν, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Oh,
το σώμα το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτίον. Το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη, Κύριε Βασιλείς και πάντων, Thank you.
Επισκόπου ημών Ιερονύμου, όν χάρις ετς Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σόν εν τιμών Υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και μνήστη, Κύριε, της πόλης Πάθους, κατά διάνοιαν έχει και πάντων και φασόν. Κύριε Ιησού. Και δώσιμεν εν γη στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστετε ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και με τα του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων ημών εύσαντε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον, Κύριε τον και αγίαστον ημίαν δώρον Κυρίου δεηθώμε. Όπως κνάθρος Θεός τον ο προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπεράνιον του αιρών αυτής Roll.
Amen.
ελθετε. Αξίας ευχαριστήσομεν το Κύριο. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν παιδείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αντίνους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε Δεσμευτά, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτό αντιδόξω δική σου δυνάμει και μία καταλήψη μάς σου ελπίζονται επί σε. Ειρήνη τον κόσμο δώρα της Εκκλησίας σου της ιερεύσης. Αμήν. Της άρχουσας στον τόν και πατελόν σου. Αμήν. Ότι πάσα δώσε αγαπημένοι και στην δόξαν. Και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
αυτού έλθει θυμάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμούμαγες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απορραγίων Θεών δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξων των Δρόμων και Αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, Πατάνων ημών, Μεγάλων Ιερχών, και ο Οικουμενικών Δασκάλων, ενώ συνεχίζει των Μαρτύρων, των Βασίλειων και Δεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, Επισκόπου Αθηνών, του Αλλοπαγίου, του Γρηγορίου, του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως και Ελευθερίου Επισκόπου Ηλυρικού, σε Αγίες Ενδόξεως, ο Μάρτυρος, Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατέρων Ιακήμ και Άγιος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, Αντωνίου του Μεγάλου και Αντωνίου του Βεριαίος, και του Αγίου Ενδόξου, Νέο Μάρτυρος, Γεωργίου του Ενίου Αγίνησον, τη μη επιτελούμεν, και των Αγίης Πατρός Ιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολεως του Ξωστόμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδα και Φιλάθη πάντας ημάς, καλημέρα σας.